Απόλυτα σύμφωνο με την απόφαση τη κυβέρνηση προκειμένου να μπαίνουν από τη νέα σεζόν στα γήπεδα μόνο οι εμβολιασμένοι, είναι ο Αλέξη Κούγια. Ο γνωστό ποινικολόγο και ιδιοκτήτη τη Παναχαϊκή μίλησε για το θέμα αυτό στο News 12, εξαπολύοντα μάλιστα βέλη προ αυτού που δεν θέλουν να κάνουν το εμβόλιο, τονίζοντα μεταξύ άλλων ότι πρέπει να εμβολιαστούν ακόμα και τα έμβρια. Συγκεκριμένα τόνισε τα εξή. Συμφωνώ απολύτω με την επιλογή τη κυβέρνηση να μπαίνουν στα γήπεδα μόνο οι εμβολιασμένοι. Ο μέσο όρο ηλικία αυτών που δεν εμβολιάζονται είναι μικρό. Πολύ καλά λοιπόν κάνει η κυβέρνηση και πατάει πάνω στο πάθο αυτών των νέων ανθρώπων για να δουν την ομάδα του. Μιλώντα γενικότερα για τον εμβολιασμό, εξέφρασε την εξή άποψη. Είμαι απόλυτα ταγμένο με την άποψη ότι πρέπει να εμβολιαστούν ακόμα και τα έμβρια. Στην Ελλάδα δύο κοινωνικές ομάδες είναι αίτητες, η Εκκλησία και η Βλακία. Η Φίλιος σώθηκε και δεν έχει δραματικό αριθμό θανάτων από το λοιμό του 1920 και μετά μόνο λόγω των εμβολίων. Αν δεν είχαμε τα εμβόλια, ο κορονοϊός θα ήταν κάτι αντίστοιχο με τη Λέπρα και την Πανόλη. Ο κύριος Κούγιας πρόσθεσε και τα ακόλουθα. «Είμαι 47 χρόνια δικηγόρος και τους γνωρίζω όλους» αυτοί οι οποίοι είναι κατά των εμβολίων είναι κοινωνικά και πολιτικά λαμόγια. Τους γνωρίζω όλους. Είναι αδίστακτοι ιδιωτελείς άνθρωποι που προσπαθούν να αποκομίσουν αν είναι επιστήμονες χρήματα από εταιρείε, αν είναι πολιτικοί, πολιτικά ωφέλη, επενδύοντας στην ψήφο του 40% των ανόητων που αρνείται να εμβολιαστεί. Προσωπικά έχω κάνει και τις δύο δόσεις. Δεν είχα την παραμικρή παρενέργεια, όπως και στον κοινωνικό μου κύκλο σε όλη την Ελλάδα δεν ξέρω κανέναν που να έχει κάνει το εμβόλιο και να έχει πρόβλημα. Είναι αδιανόητο να συμβαίνει μία επιπλοκή σε εκατομμύρια εμβολιασμένους και να προβάλλεται αυτή η επιπλοκή.